κλάδος της ναυτιλίας είναι ένας κλάδος εξαιρετικά ανταγωνιστικός, παγκοσμιοποιημένος, με αποτέλεσμα και αυστηρά εποπτευόμενος πλέον. Δεν είναι το Far West που ήταν κάποτε. Εποπτεύεται πάρα πολύ σοβαρά από πολλές ελεκτικές αρχές για λόγους ασφαλείας, η ομοιογένεια της συνεννόησης. Δηλαδή να μπορεί να συνεννοηθεί ο κόσμος μεταξύ του στα βάθη. Ή μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα ομοιογενές ελληνικό πλήρωμα και να λέμε ότι η γλώσσα η ελληνική είναι η επικρατούσα, ή και ο μάγειρας και ο λοστρόμος και ο ναύτης πρέπει να ξέρουν καλά ελληνικά. Αμφιβάλλω εάν αυτή τη στιγμή το επίπεδο ανθρώπων που θα τρέξουν να καλύψουν τέτοιες θέσεις έχουν τέτοιες δυνατότητες. Δεν ξέρω, πιστεύω οι μισθοί αν είναι ελκυστικοί ή όχι. Πάντως στο δεύτερο εμπόδιο της συνεννόησης είναι ανυπέρογητο κατά τη γνώμη μου με τις παρούσες συνθήκες. Είναι αυτή τη στιγμή αυτές που ασχολούνται με τις τεχνικές γονιμοποίησης. Από ό,τι καταλαβαίνω, που μια συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, και ευνοϊκές νομοθεσίες στην Ελλάδα ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων επαγγελμάτων. Είναι φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία είναι ένας εξαγωγικός τομέας. Δυστυχώς, εκτός από αυτά τα λίγα, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα που της προσέφερε τόσα χρόνια η ευφυΐα, η εργατικότητα του κατοίκων της. Και παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξε μια παρένθεση με επαγγέλματα που είχαν μεγάλη άνθηση, σήμερα όλα υποφέρουν γιατί υπάρχει μια έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην εθνική οικονομία. Με αποτέλεσμα η χώρα να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη της κρίση από τη γέννησή της εξαιρέθους. Ο αδικαιολόγητος δανεισμός δημιούργησε συνθήκες ασφυκτικές. Το χτίσιμο ενός δυσθεώρητου χρέους και με τέτοιο χρέος ψάχνεις για θαυματοποιούς να το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά, η ανάπτυξη που έζησε η Ελλάδα και την εποχή του ευρώ και την προσαρμοστική εποχή του ευρώ, την πρώτη ευρώ εποχή, με τα πακέτα τελών κτλ., ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή η περίοδος ήταν και η περίοδος που άρχισε ο αφελληνισμός της ναυτιλίας όσον αφορά τα πληρώματα. Σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ και η ναυτιλιακή κρίση του 80, γιατί τότε άρχισε αυτό, και η προσπάθεια χειραγώγησης της ναυτικής εργασίας από τις κυβερνητικές αποφάσεις που έπληκταν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου εκείνη την εποχή. Πιστεύω όμως ότι ο κύριος παράγοντας του αφελληνισμού είναι η διαγραφόμενη ευημερία άλλων χώρων της οικονομίας και της μη οικονομίας, θα μου επιτρέψετε να πω, που απορρόφησε δυναμικό που θα ασχολιόταν με την ναυτιλία. Άμεσο αποτέλεσμα της εξέλιξης ήταν η μετατροπή της ελληνικής πια σε ελληνόκτητη ναυτιλία. Άρχισαν να γίνονται σιγά σιγά ναυτικοί από τις Φιλιππίνες. Ένα κράτος που δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα. Αν και νησιωτική χώρα. Όμως ο πολυπληθής λαός της, πληθυσμένος με την ανατολική υπομονή και πλαισιωμένος από άριστους δάσκαλους, που ήταν οι Έλληνες αρχιμηχανικοί, αρχιπλοίαρχοι και ναυτικοί στα βαπόρια, καπεταναίοι μηχανικοί,
εξελίχθηκαν με τον χρόνο σε πολύ καλούς ναυτικούς. Όχι αδίκως λοιπόν, το κράτος των Φιλιππίνων αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται σαν ένα μεγάλο ναυτικό έθνος, που προχωρητεί με στελέχη πλοία περίπου όλων των εθνοτήτων. Βέβαια, η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που η χώρα μας έχει αναπτύξει και διατηρεί μια τεχνολογία που δεν την έχουν άλλα έθνη. Την έχουν χάσει μάλλον άλλα ναυτικά έθνη. Η τεχνογνωσία αυτή αναπτύσσονταν και σε μια εποχή που το ελληνικό πλήρωμα απήχε από τη συμμετοχή του στην επάνδρωση των ελληνικών κοινωνιών. Το γεγονός αυτό καθ' αυτό ήταν ενδιαφέρον και πώς επιτεύχθηκε. Επιτεύχθηκε με την άμεση μετεξέλιξη, μετάλλαξη των διαχειριστήριων εταιριών, με ενσωμάτωση πολύ περισσότερων και ικανότερων στελεχών στα γραφεία. Κάποιο ποσοστό από αυτούς ήταν παλιοί, ικανοί ναυτικοί. Και τα γραφεία κατάφεραν σιγά σιγά να αποκατασχίσουν ένα κώδικα επικοινωνίας. Οφείλω να παραδεχτώ, όχι εύκολα, με τους ξένους ναυτικούς. Ένα κώδικα επικοινωνίας νοοτροπιών κυρίως. Έτσι λοιπόν η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να παραμείνει στον αφρό μεταξύ των πρώτων. Ήταν βέβαια και εταιρείες που παρέμειναν επιμένοντας ελληνικά, χρησιμοποιώντας ακόμα και συνταξιούχους. Σταδιακά όμως απετέλεσαν μειοψηφία και επί του παρόντος αυτές οι εταιρείες καταφέρνουν να απορροφούν το πενιχρό δυναμικό αξιωματικών που βγαίνει από τις σχολές. Και παραμένει στη θάλασσα βέβαια, έτσι, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η τεχνογνωσία χρειάζεται αναβάθμιση για να καλύπτει συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας το καλύπτουν οι αξιωματικοί που επανδρώνουν τα βαπόρια. Τι όμως πρέπει να ξέρει ένας νεαρός ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του ναυτικού? Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται, οι ανδριώτες γνωρίζουν την νοοτροπία του ναυτικού επαγγελματός. Πρέπει να ξέρουν όμως και να μάθουν και να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν οδηγούνται στη θάλασσα λόγω εναλλακτικού αδιεξόδου. Καθένας πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του και για να την κάνει καλά τη δουλειά του πρέπει να την αγαπάει. Επίσης είναι λάθος η προσέγγιση. Άντε πάω να πάρω κάνα δύο διπλώματα, άντε να μάθω και λίγα αγγλικά για να βρω μια δουλειά σε γραφείο. Και αυτό δείχνει το
πω ότι ο κλάδος είναι και παγκοσμιοποιημένος και λειτουργεί παγκοσμιοποιημένος. Ο Έλληνας επαγγελματίας που ενδεχομένως αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ενσωμάτωση, που το καταλαβαίνω αυτή την εποχή, πρέπει να μάθει να επιμένει και πρέπει να ξέρει ότι όταν τα καταφέρει να μπει στην κανονικότητα και ενσωματωθεί, κάνοντας καλά τη δουλειά του, ότι θα έχει μια καλοπληρωμένη δουλειά στα βαπόρια. Ο αξιωματικός πρέπει να είναι άριστος χειριστής όλων των θεμάτων της ειδικότητάς του. Είναι η καπεταναϊκή μηχανή και εκτός των άλλων είναι μια μικρή ηγετική ομάδα στους οποίους η πλειοψηφία εμπιστεύεται περιουσίες εκατομμυρίων. Για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτές απαιτούνται γνώσεις, ικανότητα και κρίση. Ένας αξιωματικός που θα αποφεύγει προβλήματα τα οποία μπορούν να ζημιώνουν το πλοίο, προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες. Τα πλοία εξάλλου πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Το περιβάλλον είναι άκρος ανταγωνιστικό. Ο θάνατός σου η ζωή μου είναι με τα βαπόρια. Τι είναι ανταγωνιστικότητα? Ανταγωνιστικότητα είναι μια διαίρεση του παραγόμενου έργου για το αντίστοιχο κόστος. Όσο πιο χαμηλό είναι το κόστος που είναι στο παρονομαστή, τόσο υπάρχουν πιθανότητες να μεγαλώνει το πλάσμα, με αποτέλεσμα ο Έλληνας αξιωματικός πρέπει να έχει και να την αποδεικνύει την ικανότητά του ότι η παρουσία του στο πλοίο μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του. Και να σέβεται τους ξένους ανταγωνιστές του, οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά με αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Το περιβάλλον στα βαπόρια είναι πια πολύ καλό, είναι πολύ θεσμοθετημένο. Οι συνθήκες εργασίας, διαμονής, διασκέδασης, συμβολέων είναι θεσμοθετημένα από διεθνείς κανονισμούς και εποπτεύονται από ελέγχους που είναι εξοντοτικοί καμιά φορά, καθιστώντας αδύνατη την μη εφαρμογή τους. Ίσως προσέξατε ότι μίλησα και για ελάχιστα ιστολογικά standards. Τα παραπάνω τα ρυθμίζει η αγορά. Και η αγορά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον διψάει αξιωματικούς. Καλούς αξιωματικούς. Αποτέλεσμα να δημιουργείται μια διαρκώς αυξανόμενη πίεση στο μισθολογικό κόστος των πλοίων. Άρα οι νέοι δεν πρέπει να βιάζονται. Βέβαια δεν βλέπω νέους πολλούς εδώ. Εν πάση περιπτώσει ίσως είναι συμπτωματικό. Πρέπει να αποδεικνύουν την αξία τους και μετά να απολαύσουν τους κακούς που τους προσφέρει το επάγγελμά τους και η αξία τους. Για να μπορέσει κάποιος νέος ναυτικός να είναι αποδοτικός, πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος. Μένει λοιπόν εδώ και το κράτος στο παιχνίδι, το οποίο κράτος πρέπει να παίξει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στην επιτυχή ροή των νέων στο επάγγελμα. Οι αξιωματικοί έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που καθορίζεται και από τον IMO και από την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την περιβόητη αίσθηση W, που βέβαια αυτό δεν φτάνει, όλοι το περνάνε αυτό, για να είναι ανταγωνιστικοί οι Έλληνες. Οι υποψήφοι αξιωματικοί πρέπει να εκπαιδεύονται και να αποκτούν επικαιροποιημένες γνώσεις που απαιτούν οι σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές. Τα μαθήματα πρέπει να τους προκαλούν ενδιαφέρον και να μην δημιουργούν αίσθηση αγκαρίας. Οι αξιωματικοί πρέπει να είναι επίσης συνειδητοποιημένοι και να αποκτούν σωστή νοοτροπία. Πρέπει να αποκτούν διοικητικές ικανότητες, να ενθαρρύνονται να παίρνουν πρωτοβουλίες, αφού πρώτα εκτιμούν τις καταστάσεις και τις επιπτώσεις των πρωτοβουλίων τους.
Κατά τη γνώμη μου, τα εγχειρίδια που διδάσκονται στις σχολές πρέπει να είναι σύγχρονα και να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από αγγλόφωνους δάσκαλους. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα ελληνικά κόμπλεξ. Τουλάχιστον για την αυτιδία η οποία είναι άκρως ανταγωνιστική και εξελίσσεται σε ένα διεθνές περιβάλλον. Σχολές πρέπει να εξυγχρονίζονται. Χαίρομαι πολύ που άκουσα τον κύριο διοικητή της σχολής για τις προσπάθειες που κάνουν οι σχολές της Σύγου να εξυγχρονίζουν τις σχολές τους. Σε Πανελλήνιο επίπεδο. Σαν επέγγελμα του ναυτικού πρέπει να προσελκύσει τους καλύτερους νέους πάλι. Έτσι γινόταν και στο παρελθόν στα καπετανοχώρια της Άνδρου και των άλλων νησιών. Η σκληρή ζωή τότε και η απομόνωση δεν προσέφερε άλλες εναλλακτικές. Ο δρόμος για την αυτιδία αποτελούσε μια διέξοδο και έτσι ο δρόμος στα Βαπόρια ήταν μονόδρομος εδώ που ήταν ευελικός η πολύ. Αυτοί οι ναυτικοί εξάλλου έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ναυτιλίας. Είχαν μια αυταπάντηση, φιλοτιμία, σπιρτάδα και ναυτοσύνη. Η ναυτοσύνη είναι ένα προσόν που το καλλιέργησαν στο έπακρο. Εκτός από τη γνώση, η ναυτοσύνη δεν ορίζεται μόνο η γνώση να μεταφέρει στα φορτία και το πλοίο από λιμάνι σε λιμάνι ασφαλώς. Περιέχει μέσα και το σεβασμό για τον ανώτερο, τον αρχαιότερο, την εργοδοσία που τις περισσότερες φορές ήταν από την Άνδρο εκείνη την εποχή. Η γενιά αυτή των ναυτικών σμιλεύτηκε και υποστηρίχθηκε από αμυγός ναυτικές κοινωνίες. Όλοι θα θυμόμαστε όλοι παιδιά ναυτικών είστε εδώ, θα θυμόμαστε τις ζωή μας, λεπτομέρειες από τη ζωή μας, σε ένα περιβάλλον που αποτελούνται από ανθρώπους σαν και εμάς. Οι άριστοι λοιπόν, οι άριστοι. Αυτό σταδιακά ρυθμίζεται από την αγορά. Είναι μεγάλη χαρά μου που βλέπω ότι όσο περνάει ο χρόνος, διαρκώς μεγαλύτερος βαθμός επιτυχίας για τις ΑΕΛ, τις ναυτικές σχολές, απαιτείται από το κανάλι των Πανελληνίων. Η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει δουλειά και το κράτος πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των νέων να βρούνε δουλειά στα καράβια. Γνώμονας να προωθούνται οι καλύτεροι στον κλάδο, να εκπαιδεύονται άριστα, αλλά να μην χάνεται η ανταγωνιστικότητα του πλοίου στο σκληρό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει. Κατά τη γνώμη μου, δεν το πιστεύετε πολύ, αλλά έτσι είναι, δεν χρειάζονται συλλογικές συμβάσεις. Δεν χρειάζονται ρυθμίσεις. Ούτως ή άλλως πάντα οι μισθοί ήταν πολύ περισσότεροι από αυτά που γράφουν οι συλλογικές συμβάσεις των αξιωματικών. Ζήτηση αξιωματικών είναι αυξημένη. Η μισθή των ναυτικών, είτε πρόκειται για Έλληνες, είτε για Ρουμάνους, είτε για Φιλιππίνους, είτε για Ρώσους, θα είναι πολύ καλή. Για τις όλες τις ειδικότητες μπορεί να συναντήσει κανένας διαμάντια. Τα διαμάντια όμως έχουν την ίδια τιμή, ανεξάρτητα από το κράτος που τους παράγει. Η προσπάθεια του κράτους είναι να βελτιώνει την ποιότητα των διαματιών που φτιάχνει και ας αφήνει την αξία τους να διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο αξιών. Πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχουν κατηγορίες βαθμοποιών που επανδρώνονται αποκλειστικά με τους αξιωματικούς, οι οποίοι απολαμβάνουν και υψηλές αμοιβές. Αν δεν κάνω λάθος, διαχειριστές πλοίων ιδιαίτερων, μεταφοράς αερίων για παράδειγμα, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν Έλληνες ναυτικούς. Για διάφορους λόγους. Σε όλη μου την εισήγηση αυτή, απέφυγα επιμελώς να απλώσω δάφνες για τον Έλληνα, τον νησιώτη και τον αγριώτη ναυτικό. Όμως πιστεύω, χωρίς κανένα δισταγμό, ότι μεταξύ ίσων ο Έλληνας είναι ο καλύτερος, γιατί τον συνοδεύει η παράδοση, η νοοτροπία, το φιλότιμο και η ναυτοσύνη, όπως περιέγραψα παραπάνω.
Και πράγματι θα ήταν κρίμα να μην διευκολυνθεί, να διαμορφωθεί μια πολύ σοβαρή πολιτική η οποία θα διευκόλυνε την επαναφορά Ελλήνων στα πλοία, γιατί όχι και πλοία στην ελληνική σημαία που ήταν το πρώτο θύμα του αφελληνισμού. Ας κάτσουν κάτω οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρουν μια φόρμουλα για την επιτυχή επαναφορά χωρίς πάντα να θίγεται η ανταγωνιστικότητα του πλοίου. Αφήνω στο τέλος να τονίσω τη μεγάλη συμμετοχή της γυναίκας που έμενε πίσω και που μένει πίσω. Κανείς δεν μπορεί να αφοσιωθεί στη δουλειά του και να την κάνει καλά χωρίς να έχει την πλάτη του στον τοίχο, χωρίς να γνωρίζει ότι πίσω υπάρχει μια δύναμη που ρυθμίζει σωστά για τις οικογένειες. Θα θυμίσω ότι πάντα πίσω από τον Οδυσσέα υπήρχε μια Πινελόπη. Νομίζω ότι με αυτή την παρατήρηση πρέπει να κλείσω την παρουσίαση. Είμαι δε ανοιχτός αργότερα να απαντήσω σε ερωτήματα εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, που σε καμία περίπτωση δεν διεκδικεί όλα αυτά. Ευχαριστώ.